Πριν λαλήσει τρεις άλλη μια εγκληματική ενέργεια, κινητοποίησε την αστυνομία Λεμεσού. Αυτή τη φορά οι δράστες χτύπησαν με εμπριστική επίθεση στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα στο Καρνάγιο, δίπλα στο παλιό λιμάνι. Η έγκαιρη ανταπόκριση της πυροσβεστικής απεσόβησε τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς στα παρακείμενα σκάφη. Τότε το ναυπηγείο του Νίκο Μπίλη φωτίστηκε καθώς δύο θαλάσσια σκάφη τυλίχτηκαν στις φλόγες. Το ένα ανήκει σε ερασιτέχνη Ψαρά και βρισκόταν στο ναυπηγείο για επιδιορθώσεις. Θα τέλειωνε την Τρίτη, σχεδόν ήταν έτοιμο δηλαδή. Το δεύτερο σκάφος ήταν ιδιοκτησία του στρατιώτη από τις 13 έκτου που το δικαστήριο επικύρωσε τον πληστηριασμό έναντι του ποσού των 4.800 λιρών. Το σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκε στο παρελθόν σε Τουρκοκύπριο. Κατασχέθηκε όμως από τη λιμενική αστυνομία και στη συνέχεια δημοπρατήθηκε. Καταχωρήθηκε αγωγή εναντίον του από συνταξιούχο Αγγλίδα που διαμένει στην Κύπρο και η οποία, σύμφωνα και με τους δικηγόρους της, δάνεισε 6.000 λίρες στον Τουρκοκύπριο το 1990 που δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του. Το δικαστήριο αποφάσισε να κατασχεθεί το αλλιευτικό σκάφος και να δημοπρατηθεί προκειμένου να της επιστραφεί το ποσό. Τα χαράματα όμως το σκάφος που αγόρασε Άνου υπέστη 15.000 λίρες ζημιά πριν ακόμα επιδιορθωθεί. Ενώ το δεύτερο σκάφος, για το οποίο εκφράζονται υπόνοιες ότι πυρπολήθηκε για να προκαλέσει σύγχυση στα ελαττήρια του εμπρισμού, καταστράφηκε ολοσχερός. Ο Τουρκοκύπριος υποστήριξε σε κατάθεσή του ότι δεν γνώριζε για τον πληστηριασμό και ότι θεωρούσε ακόμα το σκάφος δικό του. Το βέβαιο στην υπόθεση είναι ότι ο ύποπτος δανειζόταν χρήματα για να ξοφλήσει διάφορα χρέη του. Όπως είπε ο αστυνομικός ανακριτής Ανδρέας Κουσουμής, τα χρέη του ανέρχονται σε 20.000 λίρες. Ένας από τους δικαιούχους ήταν και η συνταξιούχος Αγγλίδα, η οποία τον δάνεισε 5.000 λίρες και γι' αυτό το δικαστήριο διέταξε καταναγκαστική πώληση του σκάφους με πληστηριασμό. Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα και το σκάφος αγόρασε γιος βοηθού αξιωματικού του ναυτοδικείου εναντί του ποσού των 4.800 λιρών. Σύμφωνα με κατάθεση του ιδιοκτήτη του ναυπηγείου, ο ύποπτος είχε διαφορές μαζί του και προσπάθησε κατ' επανάληψη να μεταφέρει τη βάρκα του σε διπλανό ναυπηγείο. Ο ύποπτος χρωστούσε 2.000 λίρες στον ιδιοκτήτη του ναυπηγείου και το δικαστήριο διέταξε να μην μετακινηθεί το σκάφος. Ο ίδιος υποστήριξε σε κατάθεσή του ότι δεν γνώριζε πότε θα γίνει ο πληστηριασμός, ενώ η κατηγορούσα αρχή ανέφερε ότι η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε σε τρεις εφημερίδες. Στο μεταξύ, στο σπίτι του υπόπτου βρέθηκε πλαστικό δοχείο με πετρέλαιο. Τόσο το δοχείο όσο και τα ρούχα που φορούσε παρελήφθησαν για επιστημονικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η αστυνομία, ο ύποπτος σχεδίαζε να διαφύγει στα κατεχόμενα μετά τον εμπρισμό. Ο δικηγόρος του δεν έφερε ένσταση στη διήμερη κράτησή του, γιατί όπως είπε ο ύποπτος, θέλει να βοηθήσει τις ανακρίσεις.